πέτρα και αν σηκώσει στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, η αμερικανοτραφής οικογένεια George and Brothers βρίσκεται από κάτω. Ο Τζέφρι, ο Νικολάκης και ο Αντρίκος. Και από ψηλά, από το θρόνο της, να δίνει την ευχή της, να αγναντεύει η σιδερά μητέρα, η Μάργαρετ, και να επιστατεί εάν πηγαίνουν όλα καλά και αν κονομάει το σόι. Μετά τον Νικολάκη τον προξενητή που μάζευε τις κελεμπίες των Αράβων στο Κατάρ για να μην τις παίρνει ο αέρας και χειροφιλούσε τον Ντόν Μπερίσα στην Αλβανία, ξεμύτησε και ο Αντρίκος, ο άλλος χαϊδεμένος γιος της Μαργαρίτας. Ο Αντρίκος ο καθηγητής εδώ και καιρό, υπό την ανοχή αλλά και με την αρρωγή του μπροστινού της δυναστείας, σχεδιάζει business με την μη κυβερνητική οργάνωση i4sense. Σε απλά ελληνικά, Ινστιτούτο για την Ενεργειακή και την Κλιματική Ασφάλεια. Το Σαββατοκύριακο, στον Αστέρα, η μη κυβερνητική οργάνωση του Αντρίκου έχει την τιμητική της. Κάθε καρυδιάς καρύδι μαζεμένο εκεί, με είσοδο 500 ευρώ το άτομο. Τόσα λίγα για να κερδίσει η κομπανία τόσα πολλά. Στην πλάτη του ελληνικού λαού, ανεξέλεγκτη, η κομπανία των κορακιών του διεθνούς νεοσοσιαλιστικού στάτους με τα μαύρα κακόγουστα κουστούμια που τρίβουν τα χέρια τους τώρα που το Υπουργείο του κυρίου Χρυσοχοΐδη θα στύψει τους νοικοκυρέους ανεβάζοντας στα ύψη τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Τυχαίο, δεν νομίζουμε. Βασικοί ομιλητές, πρώτος και καλύτερος, ο εκπρόσωπος της νεοταξικής πολιτικής της επιβολής των σκληρών τοκογλυφικών μέτρων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ελλάδα, ο Γιώργος Παπανδρέου. Μετά μίλησε ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ακολούθησε η κυρία Τίνα Μπιρμπίλη. Και ακολουθούν τραπεζίτες μεγάλων τοκογλυφικών τραπεζικών ιδρυμάτων της Ευρώπης και της Αμερικής που πίνουν το αίμα του Κοσμάκη με το πατρονάρισμα 20 χορηγών. Μεταξύ αυτών το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, η ΔΕΠΑ, η ΔΕΣΦΑ και η ΔΕΗ. Και καλά, για τις ιδιωτικές τράπεζες που δίνουν λεφτά στη μη κυβερνητική οργάνωση του Αντρίκου δεν μας πέφτει λόγος. Αλλά για δημόσιες επιχειρήσεις που τις πληρώνει ο ελληνικός λαός, ποιος πήρε την απόφαση να χορηγήσουν ζεστό χρήμα στα σχέδια της οικογένειας Παπανδρέου? Πόσα λεφτά έδωσαν για τις χορηγίες? Θα μπορούσαμε να μάθουμε, αγαπητοί κύριοι του Δοτού Διοικητικού Συμβουλίου. Ποιοι είναι τώρα όλοι αυτοί που με φερετζέ την πράσινη ανάπτυξη τρώνε με χρυσά κουτάλια? Είναι κάτι τύποι που μοιάζουν με κερδοσκοπικούς μεταμεσάζοντες. Μεσολαβούν για να μας σώσουν. Με το αζημίωτο. Και ποια είναι η μη κυβερνητική οργάνωση του Αντρίκου? Ενδιαφέρεται, λέει, για την ενεργειακή ασφάλεια, μια έννοια προβεβλημένη από τους Αμερικανούς, που χρησιμοποιείται σαν μοχλός για την επίτευξη και την ομιμοποίηση των γεωπολιτικών τους επιδιώξεων. Εντύπωση προξενεί η γλώσσα της ιστοσελίδας, αγγλικά και μόνο. Διαβάζουμε για τα έργα που προωθεί η συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση. Θα οργανώσει, λέει, μια σειρά από εργαστήρια μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και του ιδιωτικού τομέα, με στόχο την προώθηση του διαλόγου μεταξύ κυβέρνησης και βιομηχανίας για την επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών που οδηγούν σε μια αύξηση των επενδύσεων σε έργα βιώσιμης ανάπτυξης. Εδώ μπορούμε να γελάσουμε. Το μεγάλο ερώτημα, βέβαια, στο οποίο καλείται να απαντήσει ο καθηγητής Αντρίκος Παπανδρέου και ο αδερφός του, ο πρωθυπουργός της χώρας, είναι ένα και βασικό. Από πού βρίσκετε τα λεφτά, ρε λεβέντες, για να κάνετε τέτοια συνέδρια και ποιος είναι ο στόχος σας? Πώς ζείτε όλοι εσείς? Με τα δικά μας λεφτά δεν ζείτε? Μας ρωτήσατε για τη διαχείριση δημοσίων πόρων? Πάντως, όσες φορές και αν ρωτήθηκε ο Αντρίκος για τους πόρους και τα έσοδα της οργάνωσής του, έκανε την πάπια. Ποιος ο Αντρίκος? Ο άνθρωπος που αμφιβάλλουμε αν έχει ένα ένσημο στο ΙΚΑ ή σε άλλον ασφαλιστικό οργανισμό της χώρας. Κύριοι, σας πήραμε χαμπάρι. Μαζέψτε τα και πηγαίνετε σε άλλες παραλίες.